Δεν θα τον κερδίσουν. Βλέπεις αμέσως λοιπόν ότι ένα σύριαλ, εγώ έτσι καταλαβαίνω την επιτυχία της δουλειάς που κάνω, από την ανταπόκριση και από το πώς το αντιλαμβάνεται το κοινό, πώς έρχεται το κοινό σε εμάς και πώς μας καλοδέχεται ή όχι. Είμαστε τυχεροί γιατί τον Αστέρα τον έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και τα νέα παιδιά, τα πιτσιρίκια, δηλαδή όλη η γκάμα και θα πω και αυτό, είναι η πρώτη φορά, ξέρετε παιδιά, που έχει αντρικό κοινό. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και βέβαια λόγω του ποδοσφαίρου. Ναι. Mm. Αυτό που λες. Είναι το ποδόσφαιρο που το έχει, μας έχει αγαπήσει αντρικός πληθυσμός. Την κόρη σας τη ρωτάτε καθόλου, τη γνώμη της? Που είναι ένα κορίτσι, είναι 19 ετών τώρα. Όσον αφορά, ας πούμε, σε επιλογές μου. Ναι. Εντάξει, βέβαια, της λέω, άμα έχω κάτι. Πώς φαίνεται κάτι. Αν είμαι τυχερή και έχω επιλογές, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν λίγο δύσκολα. Αλήθεια. Στο να έχουν. Ναι, ήταν δύσκολο. Εγώ θα περίμενα ηθοποιός της δικής σας κλάσης να έχει πολλές επιλογές. Είτε πότε? Στο θέατρο, είτε στο. Σε τι? Σε σύριαλ, σε. Ποια σύριαλ? Πούντα γίνονται. Δεν σα πρότειναν ποτέ τίποτα που να το σκεφτείτε και τελικά να το απορρίψετε. Μιλάμε, παιδιά, για την περίοδο αυτή τη δυσκολία. Τη δυσκολία δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια που βλέπεις ότι τα κανάλια δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν και όσα λειτουργούν, λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν σε πληρώνουν, που σε. Δηλαδή, που είσαι στη. Στην απόλυτη, μην πω τη λέξη που δεν μ' αρέσει, ανασφάλεια ακριβώς και δυσκολία. Πήρες ποτέ τηλέφωνο για να πεις σε κάποιον παραγωγό ότι να σε έχει στο μυαλό του για κάποια σειρά ή... Δεν το θεωρώ κακό να συμβεί σε κανένα συνάδελφο αυτό το πράγμα. Απλώς σε μένα δεν έτυχε, γιατί ήξερα τι γίνεται. Αν γίνεται κάτι που θα με χρειαζόντουσαν, δεν ήμουν ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα την πορεία του, οπότε να πρέπει να κινηθώ έτσι. Αν με χρειαζόντουσαν, αν είχε κάποιο ρόλο που τους ενδιαφέρει να είμαι εγώ σε αυτό, θα με ενημέρωναν, θα με ζητούσαν. Αλλά δεν υπήρχαν πράγματα πολλά να γίνονται. Εγώ θέλω να μου πείτε εντυπώσεις, όχι όταν δεχτήκατε το τηλεφώνημα, όταν πήρατε το σενάριο, γιατί φαντάζομαι αυτό θα ήταν και η προϋπόθεση για να πείτε το ναι ή όχι. Το σενάριο ήταν εξαιρετικό. Και τα χρήματα, φαντάζομαι. Όλα παίζουν ρόλο. Το σενάριο ήταν εξαιρετικό και να σου απαντήσω και στο προηγούμενο που δεν ολοκληρώσαμε την απάντηση σε σχέση με την κόρη μου. Φυσικά και της λέω όταν μου έρχεται μία πρόταση λοιπόν και όταν έχω την δυνατότητα επιλογών, της λέω, ξέρεις, αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, τι σ' αρέσει πιο πολύ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είχε συμβεί. Είχαν τύχει να έχω, ήταν το τυχερό κομμάτι, ξέρεις, που άρχισε πάλι να κινείται το πράγμα σε σχέση με τα σύριαλ και υπήρχαν πράγματα να κάνω και τις είχα πει. Λέω, αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι. Με τον Αστέρα μόλις άκουσε το story και το ρόλο και όλα αυτά, φυσικά ήταν πάρα πολύ θετική, δεν το συζητάμε. Της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και βέβαια και εγώ όταν διάβασα το σενάριο ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή ο Γιώργος ο Κρητικός με τον Μάκη τον Πιταρά που γράφουν τα σενάρια, νομίζω ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, παιδιά, γιατί είναι. Το βλέπετε κιόλας, αλλά και εμείς που το διαβάζουμε και εντάξει, έχω την τύχη να έχω διαβάσει πολλά σενάρια που τα περισσότερα τα έχω απορρίψει γιατί παλιότερα λέμε, τις καλές εποχές της τηλεόρασης που είχαμε. Τα απορρίψατε δικαίως, δηλαδή ναι, νομίζω δικαίως, κάτι που έγινε επιτυχία και είπατε Όχι. Άρα το έχετε το. Όχι, δεν την αντίληψη, το ένστικτο. Εντάξει, από την εμπειρία πια και από τα πολλά αναγνώσματα, κάποια στιγμή μπορείς να κρίνεις λίγο. Με τον Αστέρα μπορώ να σου πω ότι ήμουν από την αρχή, μήπως σίγουρη, αλλά είχα πολύ μεγάλη έτσι, σιγουριά ότι θα πάει πολύ καλά. Και σου λέω, το είδα κιόλας όταν έγινε η δουλειά και έκανε τη σκηνοθεσία την εξαιρετική ο Νίκος ο Κρητικός και όλο το κόνσεπτ, όλα τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι συντελεστές. Ρε παιδιά, βλέπεις ότι μια δουλειά τελικά δεν φτάνει ένας για να γίνει καλό αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι συνολικό και συλλογικό αποτέλεσμα. Και έτσι έγινε με τη δουλειά μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μα είναι ομαδικές δουλειές αυτές. Εννοείται. Γελάω, βλέπω τα πλάνα λίγο με αυτό το. Καπέλο, πώς θα το χαρακτηρίσω. Γι' αυτά ευθύνεται για όλο αυτό το look. Η Κίκα η Καράμπελα, παιδιά, που κάνει τα κοστούμια αυτά σε όλους. Και σε μένα, αλλά και σε όλα τα παιδιά που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά. Πάντως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το ντύσιμο στα σύριαλ. Η φιγούρα γενικότερα. Ναι, ακριβώς είναι ο ρόλος, αυτό όλα. Αν δεν σου ταιριάξει το ντύσιμο με αυτό που κι εσύ σαν ηθοποιός θέλεις να στηρίξεις, γιατί έχουμε όλη μια εικόνα, όταν φτιάχνουμε ένα χαρακτήρα, εμείς που το διαβάζουμε πριν απ' όλα έχουμε την αίσθηση του τι θέλουμε να παρουσιάσουμε στο κοινό. Πέραν του σκηνοθέτη βέβαια και του συγγραφέα που το έχει γράψει. Αλλά αν δεν σου κάτσει που λέμε
και το στιλιστικό κομμάτι, το ενδυματολογικό, εντάξει, κινδυνεύει να μην είναι απόλυτα ταιριαστό και να μην βγάλει αυτό το αποτέλεσμα που θες. Εδώ ήμασταν πολύ τυχεροί. Ο δικός σας χαρακτήρας πού γέρνει, γιατί εγώ στο δικό μου μυαλό δεν ξέρω πώς είστε, δηλαδή, στην πραγματικότητα. Τόση ώρα μου μιλάς στο πληθυντικό. Ναι, από το σεβασμό. Α, να με επιτρέψετε. Εντάξει, ας μιλάμε. Για ποιους λόγους, δεν γνωρίζω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ας μιλάμε, τώρα μια παρέα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ας αφήσουμε τις αποστάσεις. Ωραία, πάμε λοιπόν, ξανά. Για να ακούσω κάτι. Ηθοποιοί γενικότερα, είστε... Είστε όλοι κλειστοί άνθρωποι και δεν αφήνετε πολλές φορές το δικό σας, τη δική σας ταυτότητα και το δικό σας χαρακτήρα προς τα έξω, γιατί αφήνετε τους ρόλους σας όλα αυτά τα χρόνια που παίζετε συνήθως. Αν με ρωτήσει κάποιος πώς έχω την ηρώμανε στο μυαλό μου, δεν ξέρω πού να την τοποθετήσω. Αυτό δηλαδή... μου αρέσει πάρα πολύ που λες. Γιατί ακριβώς πάει να πει ότι κάθε φορά σε κάθε ρόλο που κάνω, ταυτίζομαι με το ρόλο και έτσι δεν φέρω πιστεύω. Την προσωπικότητά μου αυτή καθεαυτή στο χαρακτήρα που υποδίωμαι. Άρα είναι καλό. Πάει να πει λοιπόν ότι μπορώ να μεταλλάζομαι και να μεταπλάθομαι τέλος πάντων σε αυτό που κάθε φορά μου ζητάει το κείμενό μου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει ο ηθοποιός. Δεν είμαστε της παλιάς σχολής που οι ηθοποιοί, κυρίως αυτοί που έκαναν επιθεώρηση, καταχωρούνταν στο κοινό και στη συνείδηση του κοινού σαν αυτό το πρόσωπο, αυτή η προσωπικότητα που φέρει, ας πούμε, ο Αυλονίτης ή η Βασιλιάδου. Ναι. Έφεραν αυτή την προσωπικότητα και αυτό έφεραν και στις ταινίες που θυμόμαστε όλοι με μεγάλη πάντα αγάπη. Πάντα έκανε μία ο Χατζηχρής. Όλοι σπουδαίοι. Και οι κωμικοί, αλλά και άλλοι. Αυλονίτης, όλοι. Χρησιμοποιώ τους σπουδαίους κωμικούς ηθοποιούς. Εμάς τώρα, οι δικές μας οι γενιές, βεβαίως κουβαλάμε και εμείς την ταυτότητά μας. Δηλαδή, όσο και να θέλω να είμαι άλλη από τη Φλόρα στη Γιώτα, σίγουρα θα φέρω στοιχεία της προσωπικότητάς μου, αν είναι δυνατόν να μην τα φέρω. Αλλά στο θέατρο, αλλά και σε όλη την πορεία που κάνει ο κάθε ηθοποιός, νομίζω ότι οφείλει να μεταλλάσσεται. Να είναι λίγο χαμηλέον. Ναι, αυτό είναι η δουλειά μας κιόλας. Γι' αυτό είναι ωραίο να μην ξέρεις τι ακριβώς είμαι, τέλος πάντων. Μπορεί να με έχει, να με έχεις καταχωρήσει κι εσύ και ο κόσμος στις κωμικές ηθοποιούς. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Επειδή έχω κάνει κωμωδία και επειδή ο κόσμος με έχει αγαπήσει στην τηλεόραση μέσα από αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και η δυνατότητα του καθενός μας είναι να μπορεί να παίξει και έναν άλλο ρόλο. Και αυτό μου δόθηκε. Αυτή η ευκαιρία τέλος πάντων μου δόθηκε με το συμβολιογράφο. Δεν ξέρω αν το τρομερή έχει δει κάποιος. Αν το έχει, ναι, δηλαδή που έχω κάνει ένα μονόλογο, το έκανα το 10. Έχω τη χαρά ακόμα και τώρα να μπορώ να τον κάνω πάλι. Τώρα δεν μπορώ γιατί είμαι στο Εθνικό, αλλά μπορώ να παίξω αυτό το μονόλογο σε το λίγο καιρό. Το είχατε σκηνοθετήσει κιόλας. Όχι, το είχε κάνει ο Γιώργος ο Καραμίχος. Και θέλω να πω, εκεί φάνηκε μια άλλη πλευρά που δεν είχε παρουσιαστεί μέσα από τις κωμωδίες που είχα κάνει στην τηλεόραση. Και από άλλα πράγματα στην πορεία και στο Κατσικονούρι παράσταση που είχα κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω, το θέατρο σου δίνει και τη δυνατότητα να μην καταχωρηθείς μόνο όπως η τηλεόραση, που είναι ένα κομμάτι που μπαίνει μέσα στη ζωή των θεατών, μέσα στο σπίτι τους. Είναι διαφορετικό και σε αγαπάει έτσι, με αυτή την εικόνα που έχει από το σύριαλ κάθε φορά που σε βλέπει. Το θέατρο έχει μια άλλη πορεία και εκεί δημιουργείς μια άλλη ταυτότητα που έχει να κάνει και με το δράμα και με την κωμωδία, με ό,τι θέλει ο κάθε χαρακτήρας. Θεατρικά είστε πάντοτε ενεργοί και τώρα, είτε σκηνοθετικά. Τώρα είμαι... Ετοιμάζετε κάτι. Ετοιμάζω κάτι σκηνοθετικό, ναι, ναι. Για δεύτερη φορά. Ναι, θα κάνω... Να σας τα πάρω έτσι με τη σειρά. Τώρα είμαι στο Εθνικό, στον 60 Βελόνι και παίζω στην παράσταση του 60 Βελόνι που έχει σκηνοθετήσει η Λίλη Μελεμέ με ένα πολύ έτσι χαρισματικό και φρέσκο τρόπο, που πραγματικά ένα έργο του 1816 είναι η απόδοση διασκευή του φιλάργυρου που γνωρίζουμε όλοι του Μολιέρου από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου τότε στη Σμύρνη με ντοπιολαλιά και με πολύ έτσι ιδιωματικό τρόπο το κείμενο. Και παίζουμε αυτό το έργο. Ναι, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία κωμωδία. Αυτό που είχα να πω είναι κωμωδία. Κωμωδία, βέβαια. Είναι πολύ από φρέσκα την αστεία ματιά. Πλευρά. Ναι, 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 ναι. Έχουμε... Το τσιγκούνι ποιος τον υποδίεται. Ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης. Και... Βλέπουμε και κάποια πλάνα. Α, πολύ ωραία. Και εγώ κάνω την προξενήτρα, τη Σοφουλιό.
που είχαν. Σοφουλιό. Ναι, εκείνη την εποχή στη Σμύρνη. Καλά, και τώρα υπάρχουν προξενήτρες, αλλά με άλλο τύπο. Έτσι. Με άλλο τρόπο. Με άλλο στυλ. Ναι. Ναι, αλλά είναι αλλιώτικο, είναι πιο προχωρημένο. Τώρα οι προξενήτρες είναι το Facebook, το Instagram. Ναι, είναι αλλιώ. Το είναι Instagram είναι τότε άλλο. Ήταν, ξέρεις, ήταν διαφορετικά. Με πώ τώρα, παίρνει και κομίσιο. Ναι, ναι. Έτσι όπω το λε. Εντάξει, όλα, να σα πω κάτι, παιδιά. Όλα είναι επίκαιρα. Στην εποχή. Σε κάθε εποχή, με διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς. Να ορίσετε ένα έργο, λέει, του Μολιέρη του 1800, πάλι είναι επίκαιρο με διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς. Γι' αυτό, γιατί υπάρχουν οι χαρακτήρες, υπάρχουν πάντοτε. Είναι στη κύκλος. Συνέχεια της ζωής. Δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι τώρα, ναι. Δεν υπάρχει τσιγκούνης τώρα. Δηλαδή, τώρα γιατί υπάρχουν τώρα. Τώρα. Είναι πολύ δυστυχώς. Δεν σταματάει. Να έχετε κάποιον φίλο που να είναι τσιγκούνης. Φίλο σύντροφο, εννοείς στην παρέα. Όχι, στην παρέα. Ενώ αν θα μπορούσατε να κάνετε παρέα με κάποιον, αν σας έχει τύχει. Έχει τύχει, αλλά όχι πολύ. Ευτυχώς είχα την ευτυχία να έχω φίλους έτσι. Τσιμπάριδες, γενναιόδωρους, καλούς, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσουν. Γιατί ξέρεις τι. Ο τσιγκούνης γενικότερα. Ακριβώς. Ο τσιγκούνης φίλος, νομίζω, ο τσιγκούνης άνθρωπος είναι και μικρόψυχος, έχει και τσιγκούνι και ψυχή. Μιζέρια, εγώ θέλω. Ναι, έχει και μιζέρια. Δεν έχει έτσι. Παιδί μου, δεν έχει μια άβρα, ας πούμε, ανοιχτή και δοτική. Κατάλαβε. Οπότε. Ευτυχώς δεν με τραβάνε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν μου έχει τύχει, να σου πω. Δεν έχω κάτι στο μυαλό. Είναι χειρότερη από την τσιγκουνιά, διότι η μιζέρια είναι σε όλα. Δηλαδή, μην πάμε να κάνουμε αυτό. Μην ξοδέψουμε. Μην βγούμε. Α πω κάτι, Κωνσταντίνα. Και αυτό απόρρια τη τσιγκουνιά είναι η μιζέρια. Είναι η ψυχική τσιγκουνιά, ρε παιδί μου, που δεν σε αφήνει να. Έχεις περιθώριο να επικοινωνήσεις και με το διπλανό σου. Ούτε να του δείξεις την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου. Και αυτό είναι μια απόλυτη μορφή τσιγκουνιάς και μιζέρια. Η Σμύρνη όμως σε γυροφέρνει και θυμάμαι και στην Σμάχη της Σμύρνης έπαιζες. Αχ, μπράβο, το θυμήθηκες. Ναι, ναι. Δεν έχεις ξεχάσει και. Δεν έχεις καταγωγή. Δεν έχεις καταγωγή από εκεί. Περάσει καιρός. Όχι, δεν έχω και καταγωγή, δεν έχω, αλλά έχω απτυχίο. Απτυχίο, ναι. Απτυχίο, οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωραία, ηχείο. Κάτι λίγο μακρινό, γιατί έχω βρει το επώνυμό μου στοιχείο, οπότε κάτι έχω κι εγώ από εκεί. Α, είναι πολύ ωραίο νησί. Στοιχείο Πάσκα. Να είσαι περήφανος. Βέβαια, πολύ. Τι ωραίες παραλίες έχει. Τα δέντρα πάλι, πώς το λένε. Είχαν καεί, ναι, είχαν καεί πάλι. Ήταν και εντάξει, το 12, θυμάμαι. Ναι, είχαν καεί, δυστυχώς, πριν 4 χρόνια. Και τώρα πάλι. Η οικογένεια είναι εκεί, μια πικρή ιστορία. Έχεις συγγενείς. Έχω συγγενείς, έχω αγαπημένους ανθρώπους. Βέβαια, είναι αγαπημένος τόπος. Βέβαια. Αγαπημένος τόπος είναι η Χίος και όποτε βρίσκω ευκαιρία, συνήθως το καλοκαίρι, πηγαίνω. Έχω δεσμούς δηλαδή. Πολύ δυνατούς. Να ξαναγυρίσεις μόνιμα δεν θα το σκεφτώσουν ποτέ. Να όχι, γιατί ότι... δεν έχω ζήσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Σαν παιδί μόνο. Όχι, όχι, όχι. Σαν παιδί πήγαινα τα καλοκαίρια μου και εξακολουθώ και σαν μεγάλο παιδί να πηγαίνω. Να πηγαίνει και το παιδί μου τώρα και πάει λέγοντας, ξέρεις, εξακολουθεί. Αλλά δεν έχω ζήσει εκεί, δεν έχω μεγαλώσει εκεί. Εδώ έχω μεγαλώσει. Αλλά την αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί έχω παιδικά καλοκαίρια. Οπότε τι να πει κανείς. Δεν υπάρχει ωραίο ξενιδιά. Αυτό ακριβώς. Ξεκούραση. Έτσι. Έχω φάει σε ένα κάστρο στοιχείο. Δεν ξέρω, κάτι. Μέσα στο κάστρο. Ναι, σε ένα παραδοσιακό. Ναι. Παιδιά, από τα ωραιότερα φαγητά που έχω φάει στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι το όνομα. Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα, γιατί αλλά είναι έχουν τρομερό. Ανοίξει πολλά. Ναι. Έχει πολλά. Τώρα έχει προχωρήσει, έχει φάει ξερό. Είχα πάει χρόνια όχι, πριν. Όχι, είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία νησί, αλλά εγώ το μοιράζω και με το Πήλιο. Γιατί έχω και από εκεί, έχω και εκεί δεσμούς. Τα καλύτερα. Ναι, έχω αυτό, ευχαριστώ. Τα καλύτερα. Ωραία μέρη. Ωραία μέρη, ναι, και πηγαίνω και εκεί, είναι όμορφα και εκεί. Την υπόθεση του έργου αφήσαμε λίγο. Την υπόθεση μισή. Του έργου. Η υπόθεση είναι... του έργου είναι ένας θλιβερός, καημένος τσιγκούνης άνθρωπος, που έχει θεό του μόνο το χρήμα. Αποφασίζει, ξεπουλάει τέλος πάντων τα πάντα, προκειμένου να είναι το πουγγί του γεμάτο με παράδες. Και σε μεγάλη ηλικία θέλει να παντρευτεί. Α, είναι μόνος του. Είναι μόνος του και έχει δύο παιδιά, ένα γιο και μία κόρη. Και συμβαίνει τώρα το εξής παράδοξο. Θέλει να παντρευτεί μία νέα κοπέλα. Και βάζει την προξενήτρα. Γιατί είναι παράδοξο η Ρώμη, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει δικαίωμα. Γιατί... Όχι, θα συνεχίσω. Περίμενε. Να σου πω το παράδοξο ποιο είναι. Δεν είναι το παράδοξο ότι θέλει ένας μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία να παντρευτεί μια νέα κοπέλα. Το παράδοξο είναι ότι βάζει λοιπόν την προξενήτρα της Σοφουλιό να του κάνει τα προξενιά με τη νέα κοπέλα και στην πορεία ανακαλύπτει ότι αυτή η νέα κοπέλα είναι η αγαπημένη του γιού του. Και παρόλα αυτά θέλει. Κατάλαβες, έχει σαπέν. Τρίγωνο, έτσι. Και θέλει λοιπόν να αφήσει ο γιος τη νέα κοπέλα. Ναι. Και να την πάρει ο πατέρας. Άκου τώρα. Αυτό.
Αυτό λοιπόν δεν είναι για εκείνη την εποχή κιόλας, για σκέψου, τώρα 1816. Η προξενήτρα ξέρει ότι είναι η κοπέλα. Όχι, η προξενήτρα δεν ξέρει. Οπότε είναι τσαπερδόνα η κοπέλα λίγο. Όχι, ούτε η κοπέλα ξέρει ότι. Ότι τα έχει με το γιο. Όχι, η κοπέλα εκείνες εποχές το τάχει. Μα τι λες και εσύ. Δηλαδή εκείνη την εποχή δεν ήξερε καν ποιο είναι αυτό ο νέο τον οποίο είχε ερωτευτεί. Και όταν τη ρωτάω εγώ, ποιο είναι αυτό ο νέο που σ' αρέσει. Αυτή δεν ξέρει να μου πει ποιο είναι και λέει, μα δεν τον ξέρω ποιο είναι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιου έρωτες. Εξόψε. Μα σου μιλάω για 1800 είπαμε. Τι είναι σαν το τώρα, Facebook. Ποιος με ποιον βγαίνει. Profile picture. Κατάλαβα αυτό. Αφημί. Μισό λεπτό να σου πω και λοιπόν, την δήλωσή σου μέσα. Δεν τέτοια. Δεν τέτοια. Ναι, και στο τέλος λοιπόν βάζει την προξενήτρα. Είμαστε στο τέλος. Όχι, δεν σας λέω το τέλος, μα τώρα τι λες. Βάζει λοιπόν την προξενήτρα ο Εξινταβελώνης να του φέρει την κοπέλα αυτή και ανακαλύπτεται στην πορεία ότι αυτή την κοπέλα την αγαπά ο. Ο γιος. Με το γιο έχουν καλή σχέση. Δεν βάζει νερό στο κρασί να την πάρει το παιδί, το μικρό. Δεν θέλει. Και τα παιδιά του τα έχει δυστυχισμένα, ταλαιπωρημένα, παρότι έχει λεφτά, δεν τους δίνει των παιδιών του. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, αυτό που λέμε ρε παιδιά, ο τσιγκούνης. Ο τσιγκούνης, ο μίζερος, τελείως δεν έχει. Και τελικά η κοπέλα βέβαια, τώρα υπάρχει το suspense. Ποιον θα πάρει, τον παππού ή τον νέο, τον πατέρα ή το γιο. Ναι, αλλά και η κοπέλα όμως για να υπάρχει το σοσπένς πάει να πει ότι κάτι βρίσκει ωραίο και στον μεγάλο άντρα. Όχι, τίποτα καλή, δεν τον θέλει καθόλου. Αφού σου λέω ότι πάμε με το ζόρι, ας πούμε. Με το ζόρι. Μα παίρνει το κομίσι. Τίποτα. Την πάει αυτή με το ζόρι για να την παντρέψει, γιατί αυτή θα πάρει λεφτά από το. Από την παντρέψη. Αυτή τώρα που θα πάω, δηλαδή η προξενήτρα. Μα ήταν επάγγελμα τότε. Αυτό ακριβώς. Θέλει να αποκομίσει και αυτή τα λεφτά τη. Προς το ζήν, πώς θα τα βγάλει. Με συζητία, παιδί μου, τώρα πώς θα... Βέβαια, ακριβώς αυτό. Για μια δουλειά κάνουμε. Έτσι, τι νομίζεις εσύ για τα... Εσύ αυτό το έχει σαν χαρακτήρα, δηλαδή ας πούμε... Την προξενήτρα. Να φτιάξεις κοντά σου. Θα προξενεύω. Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί... Σε ταιριάζει. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ταλέντο να ξέρουν το χαρακτήρα του ενός και του άλλου. Ποιους? Εγώ, καταρχήν. Ο Σάββας. Με τόσο καιρό με ξέρεις, ένα προξενήτρα δεν μου αρέσει αυτό εμένα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είναι φίλοι μου, δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι ευτυχισμένοι φίλοι μου γύρω. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, άμα ξέρω κάποιο ότι ταιριάζει, γιατί δεν είναι κακό. Κάνεις ένα ωραίο σου αρέσει το σπίτι, τυχαία του κάνεις και τους δύο. Δεν το έχεις κάνει δηλαδή. Δεν το έχω κάνει, αλλά μπορεί να πω την καλή κουβέντα θα την πω. Ξέρεις ο τάδε αυτό κτλ. Αντίστοιχα την κακή κουβέντα θα την πει. Δηλαδή, άμα δει ότι ένα φίλο ή μια φίλη σου δεν ταιριάζει με τον άλλο. Γιατί να μην την πω, δεν θα σώσω τον άνθρωπο. Θα αφήσω να φάει στον κρεμό. Και άμα σου πει τι ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Κάτσε, παιδί μου. Άμα με ρωτήσουν, δεν θα πάω ντε και καλά. Άμα μου πει τι γνώμη έχει για τον τάδε που τον ξέρω, θα πω. Εντάξει, θα βρω τον τρόπο να το πω κομψά. Δεν θα πω. Ότι είναι μπάζο. Τρέχα, α πούμε, ναι. Αλλά θα πω την αλήθεια και καλυμμένα. Με το Γάντι, όση ώρα που σε παρατηρώ, βλέπω ότι το μόνο πράγμα που έχει μείνει επάνω σου, σε όλο τη ρόλο και αν παίξω, είναι τα μαλλιά. Είναι το ίδιο μαλλί. Τι θες να γίνει, είναι σήμερα κάτι που δεν τα έχεις σιώσει ποτέ. Καλές τα εγκλήματα. Αυτή και είναι η ερώτηση. Ήταν καρέ κόκκινο. Εγώ δεν το θυμάμαι. Τελείως ίσια και κόκκινα. Ίσιο, κόκκινο καρέ. Ναι, εγώ αυτό πήγα να τη ρωτήσω. Όσο μεγαλώνει άνθρωπος, βάφει το μαλλί ξανθό και το αφήνω και λίγο στο φυσικό περιποιημένο. Είναι πολύ ωραίο το σβουρωτό. Ναι, γιατί εντάξει, κάνει πιο φρεσκάδι. Με τον άντρα σου πώς γνωρίστηκες. Α, τώρα δεν ήτανε κάτι προξενιό ενώ ρε παιδί μου, ήτανε κάτι από φίλους και μέσα ή έτυχε. Όχι, είπαμε. Κάπου είπαμε 1816 προξενιό. Συγκεντρώσου. Τι εννοώ, μπορεί κάποιος παιδί μου να είπε κοίτα ένα ωραίο φίλο που έχω, να βγείτε. Αυτό εννοώ προξενιό. Όχι, εγώ ευτυχώς ήμουν νυχτοβλεπούσα. Και έβλεπα τους ωραίους άντρες. Τι είναι το νυχτοβλεπούσα. Είχα ανοιχτά τα μάτια μου. Α, νόμιζα ότι... Όχι, νόμιζα ότι έβγαινε συχνά τη νύχτα έξω. Και ότι. Νυχτοβλεπούσα. Ναι, νυχτοβλεπούσα και λέω. Αυτό ο συνδυασμό είναι ακόμα καλύτερο. Με αμφιβολιότητα. Όχι με υψηλών. Ανοιχτοβλεπούσα. Δηλαδή είχα ανοιχτά τα μάτια μου και έβλεπα. Και έτσι γνώρισα τον άντρα μου και είμαστε εδώ και στο Θεό αρκετά χρόνια μαζί. Και εύχομαι σε όλου να βρουν σύντροφο που να είναι αρκετά χρόνια μαζί. Δύσκολο πράγμα. Το νομικήστικο το έχει καθόλου, το κρατά. Ναι, πάρα πολύ. Το νομικήστικο, το δικηγορίστικο. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, όταν πας να υπογράψεις ένα συμβόλαιο επαγγελματικό. Καμία σχέση δεν έχω. Καμία σχέση. Αλλά καμία όμως. Δεν σε έχει βοηθήσει αυτό. Εγώ βλέπω ανθρώπους που έχουν τελειώσει νομική, δηλαδή ο Λάκης Λαζόπουλος. Όχι, όχι. Ο Λάκης είναι και μια ειδική περίπτωση. Εντάξει. Δηλαδή, τέλος πάντων, και άλλους που δεν είναι και γνωστοί, εν πάση περιπτώσει, που αυτό είναι πραγματικά.
δεν ξέρω, δώρο Θεού που έχουν κάνει αυτές οι σπουδές. Όχι, πλέον. Όχι, δεν είναι. Είναι θέμα χαρακτήρα και θέμα ανθρώπου. Καμία σχέση, εγώ δεν νομίζω ότι έχει. Η νομική και γενικά η σχέση με την οποιαδήποτε επιστήμη, με την οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση, έχει να κάνει όταν αυτό το ακολουθήσεις. Αλλά τώρα, όταν δεν το ακολουθήσεις, το μόνο που μένει, ας πούμε, είναι ότι έχεις μια πειθαρχία, γιατί έχεις μάθει να διαβάζεις, έχεις μάθει να κωδικοποιείς πράγματα, όλα αυτά, ναι, για όλο τον κόσμο. Να έχεις τα επιχειρήματα, να λες. Ναι, ή μπορεί να έχεις και μια δυνατότητα παραπάνω, γιατί έχεις διαβάσει λίγο πιο πολύ, γιατί έχεις. Αυτά, τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω, από εκεί και πέρα, μωρέ, ξέρω τη εγώ. Νομική τη σπούδασε είναι αυτό που κάνουν πολλά παιδιά για να μην μιλάνε οι γονείς. Πέρασα κάπου να πάρω το χαρτί, ενώ ήθελες να κάνεις κάτι άλλο, ή ήταν αυτό που ήθελες να κάνεις. Όχι, θα σου πω ακριβώς. Πολύ μου αρέσει που μου το θυμίζεις τώρα αυτό, έτσι. Όχι, όχι. Έκανα νομική γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είχα δει ένα έργο κάποτε και ήταν ένας δικηγόρος που βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο και εγώ ταυτίστηκα με αυτό και πολύ μου άρεσε. Και λέω, θα κάνω αυτό. Αλλά μετά, μεγαλώντας, όταν το ανακάλυψα στη μνήμη μου, κατάλαβα ότι και αυτό ήταν ρόλος. Δηλαδή, εγώ ταυτίστηκα με αυτό που είδα. Κατάλαβες, είχα δει αυτόν που δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν ακριβώς. Έφαγε σαν μάτι στο διάβασμα από ένα ρόλο και που είδε στην ώρα. Όχι, θέλω να σου πω ότι είδα αυτό και μ' άρεσε. Από μια αλτρουιστική, αν θες, διάθεση. Ναι, βοηθήσεις. Ξέρω εγώ να βοηθήσω όλα αυτά τα πράγματα, ναι, που έτσι ήμουν μεγαλωμένη από τους γονείς μου. Και μετά σπουδάσες και υποκριτική. Και μετά. Κάνω αυτό με τη νομική και παράλληλα λέω ότι όχι, δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί εγώ από μικρό παιδί ήθελα να λέω ποίηματα, να κάνω τέτοια πράγματα, να γίνω ηθοποιός, ξέρω εγώ. Και ναι, έτσι πήγα. Και μετά η πήγα κόρη σας που σπουδάζει στη σχολή. Στο Πάντιο, εάν όταν θα ήθελε τέλος πάντων να ασχοληθεί με αυτό, να ασχοληθεί με την ηθοποιία, εσείς τι θα λέγατε, θα ήσασταν θετική? Κοίταξε να δεις, για την ώρα δεν έχει εκδηλώσει κανένα τέτοιο ενδιαφέρον, γιατί συνέχεια βλέπει και λέει, πω, Χριστέ μου, τι κουραστική δουλειά είναι αυτή, διαβάζετε, μου λέει, τόσα πράγματα διαβάζεις. Δηλαδή, αυτή διάβαζε μόνο για να περάσει το πανεπιστήμιο, το τόσο πολύ, σου λέει, αυτό συνεχίζει και μετά. Διαβάζετε τόσο πολύ και μετά. Εγώ νομίζω ότι εκεί και τελειώνουμε και. Άρα εσύ μου λες όλη τη ζωή διαβάζεις για να κάνεις αυτό που να κάνεις. Οπότε δεν τη βλέπω και πολύ έτσι, ξέρεις, σε διάθεση τέτοια να πάει να ασχοληθεί με τα δικά μας. Αλλά αυτή σπουδάζει χορό έτσι κι αλλιώς. Άρα έχει μια. Έχει μια καλλιτεχνική φτάση. Εντελώς, ναι. Και είναι και πολύ καλή και της αρέσει και πολύ. Ωραία. Και η μουσική. Αλλά τώρα σπουδάζει στη Ραλού σχολή της Μάνου, Ραλούς Μάνου, χορό. Και κάνει και το πανεπιστήμιο, κάνει και τις σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Εγώ δεν θα πω όχι σε τίποτα, γιατί το παιδί και καθένας ακολουθεί το δρόμο του και όπως και εμένα οι γονείς μου, που ήταν και μιας άλλης γενιάς και μιας άλλης εποχής, δεν μου έφεραν αντίρρηση σε αυτό που ήθελα να κάνω, γιατί αυτό ήταν ο στόχος μου και το όνειρό μου. Πόσο μάλλον εγώ τώρα που μου φαίνεται και τελείως. Δηλαδή άκερο και άσχετο να πω τώρα εγώ στο παιδί μου ότι δεν θα κάνεις αυτό που θες. Υπάρχει περίπτωση. Μιας που είπαμε για τους ρόλους και το διάβασμα, σου είχε τύχει τίποτα περίεργο στο θέατρο. Δηλαδή να ξεχάσεις λόγια, να. Φεντώνει. Α, ναι, πω, ναι, ναι. Όχι, αυτό εμένα θα ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου. Είναι φιάλτης. Είναι, πιστεύω. Είναι φιάλτης και φαντάσου το έπαθα στο συμβολιογράφο. Α, το έχω πάθει δύο φορές. Στο μονόλογο σου. Μία φορά στο μονόλογο μου, παιδιά, που είμαι μόνη μου στη σκηνή και να μην έχω άνθρωπο να με βοηθήσει. Δηλαδή είσαι στον ωκεανό, ούτε με βαρκούλα. Ούτε. Με στο σιβιάκι. Και λες τώρα εδώ. Τι έκανα, νόμιζα ότι πέρασε αιώνας. Νόμιζα ότι πέρασε αιώνας. Και ήταν και μια, όσοι το έχουν δει, είναι μια ειδική γλώσσα ο συμβολιογράφος. Και δεν μπορείς δηλαδή να πιαστείς λέγοντας κάτι άλλο, γιατί δεν είναι στην απόλυτη καθομιλούμενη γλώσσα μας που μπορείς να πας παρακάτω. Εντάξει, τόσο σα θυμήθηκα, ανακάλεσα σωματικά, ξέρεις, ηθοποιία ανακαλούμε κάποια πράγματα και σωματικά, υπάρχει σωματική μνήμη, δηλαδή από την κίνηση ναι. που κάνεις, σου έρχεται και η ατάκα που είναι να πεις. Και έτσι βοηθήθηκα, αυτό ήταν τη μία φορά και την άλλη φορά ήμασταν στο Ατέρια στο Ζευγάρι, με την Κέτη Κωνσταντίνου και παθαίνω, σταματάει πάλι το σύστημα. Και δεν ξέρουμε ποια από τις δύο έχει σταματήσει. Εγώ έχω σταματήσει ή η Κέτη. Κοιτάγαμε έντρομες σε μία την άλλη, ότι τι έγινε, από πού μας ήρθε. Τελικά βοηθηθήκαμε. Η Κέτη βοήθησε εμένα, γιατί νομίζω ότι εγώ το είχα πάθει το κλακάζ. Το κλακάζ.
και προχώρησα. Αλλά είναι πολύ άσχημη η λήξη. Είναι εκείνη την ώρα άσχημο συνέστημα, γιατί δεν ξέρεις. Πραγματικά, σαν να σταματάνε τα πάντα. Δεν μου είχε τύχει ποτέ, σου λέω αυτές τις δύο φορές. Να μην σου ξανατύχει. Να μην μου ξανατύχει, δεν θέλω. Λοιπόν, βλέπω την ώρα πώς πέρασε. Είσαι πολύ, πολύ ευχάριστη. Χάρηκα πάρα, πάρα πολύ, παιδιά, για την γνωριμία. Και είσαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάτε πάρα πολύ καλά. Έχετε κι εσείς τη φρεσκάδα σας, το χιούμορ σας, τη ζωντάνια σας. Να και να συνεχίζετε έτσι. Ο Εξιταβελώνης, ποιες μέρες είναι. Ο Εξιταβελώνης παίζεται κάθε από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ και την Κυριακή 7.30 ώρα. Στο θέατρο. Στο θέατρο Εθνικό, Αγίου Κωνσταντίνου, στη Νέα Σκηνή. Και στη Νέα Σκηνή, εγώ τώρα αρχίζω πρόβες, γιατί θα σκηνοθετήσω τις Τιτανομαχίες μιας νέας συγγραφέως. Πρώτη φορά θα παιχτεί έργο της στο Εθνικό Θέατρο, της Νατάσα Σίδερη. Και θα έχω τη χαρά αυτή να μπω και σε αυτό το ρόλο, το να σκηνοθετώ εγώ υπέροχος και αξιόλογος συναδέλφους. Πολύ δημιουργικό και δύσκολο ταυτόχρονα. Δύσκολο, αλλά ωραίο. Αλλά εύκολο για τους ηθοποιούς, γιατί έχουν δει και αυτό το πρίσμα, εγώ θεωρώ. Οπότε είναι. Νομίζω οι ηθοποιοί, όταν αποφασίζουν να σκηνοθετήσουν, επειδή ξέρουν τη δυσκολία του ηθοποιού και το τι σημαίνει, και αγαπούν πολύ τους ηθοποιούς και είναι και εφάνταστοι και το παλεύουν πολύ. Ωραία. Και Αστέρας Δραχούλας φυσικά. Αστέρας Δραχούλας, ναι, ναι. Με καινούργια επεισόδια σε λίγο. Γιατί τώρα κάθε βράδυ έχουμε τις επαναλήψεις μας. Πότε ξεκινάνε τα καινούργια? Τα καινούργια νομίζω στα μέσα του Γενάρη. Αλλά δεν είμαι από σίγουρη. Από την άλλη Κυριακή. Από την άλλη εβδομάδα θα παίξουν τα καινούργια διαφημιστικά προφανώς. Θα με φάνε διαφημίσεις. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Ιωνάτη. Η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών. Ένα ποιητικό αριστούργημα του Walt Disney. Η Ιωνάτη και η Επτανάνη σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Είναι κούκλα. Απόψε στις 8 στο Disney Cinema. Γίνε η ηρωίδα των έξυπνων αγορών. Στα Leroy Merlin μπορείς. Πόρτα Laminate 79,90. Μειον 20% σε όλες τις μπαταρίες μπάνιου Σενσέα. Leroy Merlin. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Είμαι μακαρονάς. Τι να κάνουμε? Μέλισσα. Γιατί είμαστε μακαρονάδες. Απολαύστε φανταστική ποιότητα σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Μόνο στα My Market Τετάρτη έως Σάββατο. Dim Blue Whisky μόνο 26,45 και Dol Bananes μόνο 1,10 το κιλό. Ακόμα, φέτα δοχείο μόνο 6,20 το κιλό και Baby Lino πάνες οικονομικές συσκευασίες 45% φθηνότερα. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Σας παρουσιάζουμε το Sancom Patent Bra. Ένα στιθόδεσμο που προσφέρει ανόρθωση και στήριξη και μειώνει τους πόνους στην πλάτη. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα που χρησιμοποιεί το βάρος του στήθους για να κρατήσει τους ώμους και την πλάτη σε σωστή στάση. Το μυστικό του βρίσκεται στο ελαστικό ύφασμα με φαρδί λάστιχο στο κάτω μέρος που δεν διπλώνει. Είναι κατασκευασμένο από υποαλλεργικό υλικό που αναπνέει. Διαθέτει μεγάλες τυράντες για επιπλέον στήριξη και ειδικά αποσπόμενα επιθέματα για πιο στιτό στήθος. Κολακεύει όλους τους τύπους σώματος. Το Sancom Patent Bra χαρίζει τέλεια εφαρμογή. Καλέστε μας στο 210-278-000 και αποκτήστε το Sancom Patent Bra σε λευκό, μαύρο ή εκρού χρώμα από 49,90 στην ειδική τιμή των 34,90 ευρώ. Μία προσφορά.